απάντηση στα δρασίδια φασιστοειδή που προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο στα σχολεία και τις γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Με οργανωμένο σχέδιο και δράση προσπαθούν να μετατρέψουν τα σχολεία της περιοχής σε ορμητήρια και να ποτίσουμε τις άπιες ιδέες τους στα μυαλά της νεολαίας. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε εδώ και τους δηλώνουμε πως δεν θα τους περάσει. Οι φασίστες και οι ιδέες τους δεν χωρούν στα σχολεία. Για άλλη μια φορά θα υψώσουμε ένα τείχο στην ναζιστική βία, τον ρατσισμό, τη μισανοδοξία και τις αναχρονιστικές ιδέες. Τα γεγονότα έξω από το δεύτερο επάλευός μου και παλιότερα στα ΕΠΑΣ Αυγούπολης δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τα εγκληματικά σχέδια των φασιστικών ομάδων της περιοχής. Στόχος τους είναι οι μαθητές που προβληματίζονται. Η δράση των φασιστών σε σχολεία έχει στόχο να φημωθεί κάθε φωνή διεκδίκησης, να επικρατήσει ο φόβος και η υποταγή. Εξυπηρετεί την κυβέρνηση που αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική της τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή. Η δίκαιη η οργή της νεολαίας και τα προβλήματα που ορφώνονται μπροστά της πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα. Αυτό φοβούνται οι κυβερνήσεις και οι φασίστες. Την οργανωμένη λαϊκή πάλι για ζωή με δικαιώματα. Χτυπούν τους εργάτες που απεργούν, τους μαθητές που κινητοποιούνται, τους νέους που παλεύουν. Είναι εγκληματίες, τραμπούκι και ταΐδες γιατί είναι φασίστες. Η ιδεολογία τους υπαγορεύει να είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, να τσακίζουν τον αδύναμο, να τρίζουν τα δόντια σε όποιον αντιστέκεται. Επιτίθεται σε πρόσφυγες μαθητές για να τους διώξουν από το σχολείο που με τόσες θυσίες προσπαθούν να παρακολουθήσουν. Άλλωστε πόσο μακριά είναι αυτές οι αντιλήψεις και οι πρακτικές από τα οπαδικά εγκλήματα, όπως αυτό που στέρισε τη ζωή του Άλκη. Οι οπαδικοί στρατοί που υπερασπίζονται τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό δεν τροφοδοτούνται από την τυφλή βία και το μίσος για τον αντίπαλο. Σήμερα τους απαντάμε ξανά πως τα σχέδιά τους θα πέσουν στο κενό. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ που ρίζωσε και πρόκοψε προσφυγιά, εδώ που ζει και αγωνίζεται η εγκαρδιά, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Ούτε και μέσα στα σχολεία θα μπορέσουν να σταθούν οι φασίστες. Οι αξίες που καλλιεργούν εμείς οι εκπαιδευτικοί είναι η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός, ο σεβασμός. Στους μαθητές μας μαθαίνουμε να προστατεύουν τον αδύναμο, να δίνουν το χέρι σε όποιον πέφτει, να λύνουν τις διαφορές τους με το διάλογο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τους γονείς, τους μαθητές, τα εργατικά σωματεία, όλους τους φορείς που δεν ανέχονται τη βασιστική δράση. Για να τους πετάξουμε έξω από τις γειτονιές και τα σχολεία μας. Γιατί μόνο η οργανωμένη πάλη μας μπορεί να τους σταματήσει. Όπως λέει ο Πρετ, απαιτείται η μέγιστη δυνατή συσπήρωση ενάντια στον φασισμό, ενάντια στην ομότητα, τη δολιότητα, τη δρασίτητα, την απανθρωπιά του φασισμού. Από την άλλη, είναι χαρακτηριστική στάση της κυβέρνησης και των στελεχών εκπαίδευσης απέναντι στη δράση των φασιστικών ομάδων στα σχολεία. Με απαράδεκτες δηλώσεις περί καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται, εξισώνουν τα θύματα με τους θύτες και βγάζουν λάδι τους φασίστες. Η αδράνεια και η μαλωτρίση των συνόντων και κατευναστικές κινήσεις έδωσαν αέρα στα πανιά των φασιστών να κυκλοφορούν ανενόχλητοι και να καυτιούνται ότι κάνουν κουμάντο στα σχολεία. Τους καλούμαστε και τώρα να πάρουν μέτρα και να διώξουν οριστικά από τα σχολεία όσους εμπλέκονται στις εγκληματικές επιθέσεις στη Σταυρούπολη και τον Έβοσμο. Όσοι χαϊδεύουν τους φασίστες είναι συνένοχοι. Απαιτούμε να στηρίξουν και να διευκολύνουν τις αντιφασιστικές δράσεις των εκπαιδευτικών σωματείων μέσα στα σχολεία. Ανοίγουμε τη συζήτηση στους μαθητές μας για το αληθινό πρόσωπο του φασισμού. Οργανώνουμε πολύμορφες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις. Είναι χρέος μας να μην αφήσουμε τους μαθητές μας στο έλεος της φασιστικής βίας. Να μην τους αφήσουμε να παρασυρθούν από τα ψέματα, την παραχάραξη της ιστορίας, τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων. Δεν φοβόμαστε τους φασίστες. Οι ιδέες τους έχουν ξοφλήσει. Διεκδικούμε ένα καλύτερο σχολείο για όλα τα παιδιά. Αγωνιζόμαστε για καλύτερη ζωή. Στείλουμε πλόκο στους φασίστες παντού.